Στα πλαίσια των τακτικών μας επαφών είχα μια πολύ χρήσιμη συνάντηση με τους φορείς της ΣΥΤΙΑΣ, όπου ετέθησαν μια σειρά από σημαντικά και φλέγοντα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την επιχειρηματικότητα, τον εμπορικό κόσμο, την τουριστική ανάπτυξη, τα μεγάλα έργα υποδομής και βέβαια από πλευράς των φορέων ετέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ρευστότητα στην αγορά, το νέο φορολογικό καθεστώς, το ενδεχόμενο κλεισίματος του υποκαταστήματος του ΟΑΕ στην ΣΥΤΙΑ. Κυρίως όμως εστιάσαμε σε προτάσεις και βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προωθήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν σχέση κυρίως με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν προτάσεις αλλά και μελέτες που να χαρακτηρίζουν την περιοχή της ΣΥΤΙΑΣ ως τουριστικά κορεσμένη περιοχή, και μόνο αυτό το γεγονός αποδεικνύει το άτοπο και των επιχειρημάτων αλλά και των συγκεκριμένων προτάσεων, που σε καμία περίπτωση προφανώς και σαν περιοχή αλλά και σαν κοινωνία δεν μπορούμε να τις κάνουμε αποδεκτές. Ήδη με αφορμή την παρέμβαση των φορέων της περιοχής είχα μια σύντομη συνομιλία με τον Υπουργό, τον αμόρυδιο Υπουργό Αναπληρωτή, τον κύριο Καλαφάτη, ο οποίος του εξέθεσα το συγκεκριμένο ζήτημα και είχαμε μια χρήσιμη συνάντηση και ιεραρχήσαμε ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες και ενέργειές μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε πραγματικά με αφορμή και το χωροταξικό, το οποίο ουσιαστικά είναι το πλαίσιο λειτουργίας ή το πλαίσιο χωροθέτησης των επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, όχι μονάχα για την περιοχή μας αλλά για την Κρήτη, να κατατεθούν συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις που να προσεγγίζουν και την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να φανταστείς κανένας Λασιθιώτης, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον νομό μας, ότι μπορεί η περιοχή της ΣΥΤΙΑΣ να χαρακτηριστεί ότι τουριστικά κορεσμένη περιοχή. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο ετέθη από τους φορείς και υπήρξε μια άμεση αντίδραση από πλευράς μας. Από εκεί και πέρα βεβαίως τονίσαμε ότι η συνεργασία μας θα πρέπει να είναι συνεχής και αραγής. Ήδη μέχρι σήμερα έχει αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γεγονός είναι ότι πρέπει η περιοχή της ΣΥΤΙΑΣ να αναδειχθεί τουριστικά, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, διότι είναι γεγονός ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, η παραγωγή του ελαιολάδου έχει πέσει πάνω από 90%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι λείπει ένα πολύ σημαντικό εισόδημα για την περιοχή. Με δεδομένο λοιπόν αυτά και επίσης δεδομένο ότι μια νέα τουριστική χρονιά ξεκινάει, τα έργα υποδομής και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο, που αναμένεται το μεγαλύτερο του μέρος τουλάχιστον να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές καλοκαίρι, γίνονται όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες αλλά και οι συνεννοήσεις και σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν το αεροδρόμιο της ΣΥΤΙΑΣ να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και πτήσεις τσάρτερ, αλλά και βεβαίως να συμβάλλει στρατηγικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Και ήδη για το συγκεκριμένο ζήτημα, σε επικοινωνία που είχαμε τον διοικητή της ΥΠΑ, προγραμματίζεται συνάντηση και επίσκεψη και στον νομό αλλά και στην περιοχή της ΣΥΤΙΑΣ. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το λιμάνι της ΣΥΤΙΑΣ να προχωρήσουν όλες εκείνες οι αναγκαίες μελέτες και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Master Plan, έτσι ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχτεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε από τομεακό είτε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να αναβαθμίσει υποδομές και βέβαια να παίξει το μεγάλο στρατηγικό ρόλο της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, που ήδη έχουν γίνει και πρωτοβουλίες από τοπικό επίπεδο, σημαντικές ημερίδες έχουν διοργανωθεί και νομίζω ότι τίθενται οι βάσεις
για την ανάπτυξη και αυτού του σημαντικού κλάδου της εναλλακτικής μορφής τουρισμού που είναι ο θαλάσσιος τουρισμός. Από εκεί πέρα εγώ πιστεύω ότι παρόλο τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία έχουμε την πεποίθηση ότι με σημαντικές προτάσεις όπως αυτές των φορέων της ΙΤΕΑΣ όπως εκφράστηκαν, νομίζω ότι μέσα από μια δύσκολη συγκυρία η περιοχή μπορεί να βγει ωφελημένη, να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, να στραφεί περισσότερο στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια όπως είναι ο τουρισμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Ήδη από τον επόμενο μήνα, ίσως και σε 1,5 περίπου μήνα από σήμερα, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες του σημαντικού έργου Αφήνα Καθιάς Χαμέζη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα έργο το οποίο επαναδημοπρατήθηκε, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και αυτό είναι ένα έργο που θα τονώσει και αυτό την τοπική οικονομία και θα συμβάλλει αποφασιστικά έτσι ώστε να μειωθεί η διαδρομή προς το Ηράκλειο και τον βόρειο δικό άξονα. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που ασχολούνται με ζητήματα από πλευράς των κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε να έχουμε πρωτογενή ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Και πιστεύω ότι μέσα από μια καλή συνεργασία που είχαμε και θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα για την περιοχή μας. Ναι, συναντηθήκαμε σήμερα με τον βουλευτή Λασιθίου, τον κύριο Πλακιωτάκη, περισσότερο προκειμένου να του εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για όλα αυτά τα οποία κυοφορούνται σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό για την Κρήτη. Αυτά τα οποία ακούστηκαν στην ενημέρωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στα Χανιά, πραγματικά εμάς μας ξένησαν, μας προβλημάτισαν και μπορώ να πω ότι μας προκάλεσαν την τοπική κοινωνία, διότι όταν ακούσαμε από τα χείλη της μελετητικής της εταιρείας που έχει αναλάβει την μελέτη του χωροταξικού σχεδιασμού να λέει ότι η περιοχή της ΙΤΕΑΣ είναι τουριστικά αναπτυγμένη, πραγματικά απορρίσαμε και εξακολουθούμε να απορούμε πού στηρίζονται αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να ακούμε ότι η περιοχή της ΙΤΕΑΣ, μια περιοχή η οποία έχει πραγματικά πρωτοτυπία όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, όσον αφορά τις κλίνες και ποια είναι η πρωτοτυπία αυτή, ότι πριν από 20 χρόνια εδώ η πόλη της ΙΤΕΑΣ είχε διπλάσιο αριθμό κλινών από αυτές που έχει σήμερα, και που σήμερα οι κλίνες στην πόλη της ΙΤΕΑΣ, πέριξ της πόλης της ΙΤΕΑΣ, δεν ξεπερνούν τις χίλιες, όταν πριν από 20 χρόνια αναφερόμασταν για 2.000 κλίνες. Δεν είναι δυνατόν αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην εξοργεί στην τοπική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία ποντάρει πάρα πολύ στο τουριστικό αύριο της περιοχής. Θεωρούμε ότι το τουριστικό προϊόν είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης περιοχής μας και δεν θα δεχτούμε εμείς σαν τοπική κοινωνία σε καμία μα καμία περίπτωση την οποιαδήποτε μελετητική ομάδα να υποβαθμίσει την αναπτυξιακή μας προοπτική. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σαν ΣΥΤΕΑ στο τουριστικό προϊόν. Αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε, να το αναπτύξουμε σε σωστές βάσεις προκειμένου να αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία. Είναι πραγματικά άξιο απορίας από ποιες τακτικές εκπορεύονται όλα αυτά τα συμπεράσματα. Είμαστε αποφασισμένοι, επαναλαμβάνω, να μην αφήσουμε κανένα μα κανένα σχεδιασμό ο οποίος διαγράφει με μελανά χρώματα το αύριο της περιοχής μας να βρει πρόσφορο έδαφος. Ακούσαμε όπως και για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας ότι η περιοχή ουσιαστικά δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Στην περιοχή δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός. Αλήθεια, όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία έχουν ξοδευτεί από τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο για να δημιουργηθούν οι υποδομές στο λιμάνι και στη μαρίνα της ΙΤΕΑΣ, όλα αυτά δεν θα αποσβεστούν κάποια στιγμή, δεν θα προσδώσουν το αναμενόμενο όφελος στην τοπική οικονομία. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο. Αυτό το οποίο
θα θέλουμε σαν τοπική κοινωνία είναι να δούμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό για την Κρήτη και για την περιοχή μας, η οποία να είναι κάτω από το πρίσμα της ίσης ευκαιρίας και της ίσης ανάπτυξης. Περιοχές σαν τη Σιτία, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειμμα ανάπτυξης, θα πρέπει να της δοθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα την βοηθήσουν προκειμένου να αναπτυχθεί και να έρθει σε ένα επίπεδο όπως είναι και η υπόλοιπη Κρήτη. Εγώ θα αναφερθώ στα προβλήματα που ταλανίζουν το λιανικό εμπόριο και με όλα αυτά τα φορολογικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί τελευταία και έχουμε θορυβηθεί όλοι μας. Και επίσης με τη συνάντηση που έγινε χθες στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών με όλα τα σωματεία καλεσμένα εκεί, όλα τα σωματεία που σημαίνει όλη τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας, υπήρχε μεγάλη αντίδραση, μεγάλη αντίσταση με κινητοποιήσεις και όχι μόνο, εάν δεν τροποποιηθούν κάποια μέτρα από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η συνάντηση σήμερα ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή συνάντηση. Ο κύριος Βουλευτής είδε και κατάλαβε την αγωνία που του μεταφέραμε. Εγώ βέβαια σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του μετέφερα την εικόνα της αγοράς της Σιτίας, που δεν είναι μόνο η δικιά μας αγορά, αλλά είναι παντού το ίδιο. Επομένως, ήταν πάρα πολύ σοβαρή συνάντηση. Τα πράγματα τα είπαμε πραγματικά έξω από τα δόντια, δεν κρυβόμαστε πλέον, μέχρι σε σημείο που είπαμε ότι θα έρθει κοντοσημών οι μέρες που θα έρθουμε μια μέρα εδώ και θα αφήσουμε τα κλειδιά των μαγαζιών μας πάνω στο γραφείο του, εάν και εφόσον δεν γίνουν κάποιες τροποποιήσεις με το φορολογικό το βασικότερο, διότι δεν μπορούμε με το 1 ευρώ ή με τα 5 ευρώ ΦΠΑ που δεν θα πληρώσουμε ή που ξεχάσουμε να τα πληρώσουμε να μας βάζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ και 2,5 χιλιάρικα ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί κάθε επιχείρηση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Επίσης, απαράδεκτο είναι ο ΟΑΕ, αυτό το μεγάλο θέμα με την ασφάλιση που μας ταλανίζει, συζητήσαμε και με αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα ήταν πολύ σοβαρό όλη την ώρα. Κατάλαβε πολύ καλά την αγωνία μας, ότι πλέον δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Το διατάφτα ήταν ότι και εμείς σαν φορείς θα πρέπει άμεσα να στείλουμε τα επιχειρήματά μας και τις αντιδράσεις μας όσον αφορά με όλα αυτά τα φορολογικά και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Μεταρρύθμισης. Αυτό θα το κάνουμε άμεσα. Επίσης, στήξαμε το θέμα με τον ΟΑΕ, το δικό μας, το υποκατάστημα ΟΑΕ, το ότι υπάρχει θέμα για συστέγαση με τον ΟΑΕ του Αγίου Νικολάου. Θα πρέπει και εκεί άμεσα να στείλουμε επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε να δούνε και να καταλάβουν επιτέλους τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Σιτία και ότι πλέον δεν μπορούμε και δεν ανεχόμαστε να αποψηλώνονται υπηρεσίες στον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή η Σιτία έχει καταντήσει όπως ήταν πριν 20-30 χρόνια. Δυστυχώς αυτό το λέμε και λυπάμαι που το λέω, γιατί αν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε κάποιοι φορείς για το καλό του τόπου μας, είναι γιατί αφενός έχουμε χρέος και για μας, αλλά και για τα παιδιά μας, τα οποία θέλουμε αύριο μεθαύριο να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην πόλη τους. Και σας το λέω εγώ που το ένα μου παιδί επέλεξε να ζήσει σε αυτή την πόλη και πρέπει και έχω χρέος απέναντί του, και το άλλο μου παιδί ζει και δουλεύει στο εξωτερικό, και ποια μάνα είναι αυτή που λέει στο παιδί του μη έρθει στον τόπο σου, μη έρθει στην πατρίδα σου, κάτσε εκεί που είσαι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια μέρα θα ήθελα το παιδί μου να βρίσκεται εδώ. Επομένως, χρέος μεγάλο έχουμε απέναντι και στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους και στην πόλη μας, όσο το δυνατόν να μπορούμε να μαχόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα λοιπόν η συνάντηση αυτή ήταν όλα υπόθηκαν έξω από τα δόντια. Δεν πάει άλλο, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό ήταν το νόημα της όλης συνάντησης. Πιστεύω ότι από αυτή τη συνάντηση όλο και κάτι θα βγει και ελπίζουμε τα καλύτερα για τον τόπο μας.